Στο κάδρο των ευθυνών για το δυστύχημα στα Τέμπη βάζουν συγγενείς θυμάτων πολιτικά πρόσωπα. Με τη νέα συμπληρωματική τους μήνυση, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισα ζητούν την ποινική δίωξη 10 πολιτικών προσώπων και 7 στελεχών της Hellenic Train, της Εργοσέ και του ΟΣΕ για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Τα καινούργια στοιχεία δείχνουν ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι και ο πρώην Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Καραμανλής μας εξυπατούσε και μας κορόιδευε για έναν ασφαλή σιδηρόδρομο. Και η Hellenic Train έκανε το ίδιο με παραπλανητικές διαφημίσεις. Η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής έριξε αυλαία με πόρισμα που δεν εντοπίζει καμία ποινική ευθύνη, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης στα δικά τους πορίσματα να βλέπουν και ποινικές ευθύνες και να καταγγέλουν συγκάλυψη. Γιατί απαξιώνουμε το γεγονός ότι υπάρχουν 7 πορίσματα? 7 πορίσματα σημαίνει 7 διαφορετικές προσεγγίσεις πάνω σε ένα θέμα. Και να σας το πω αλλιώς. Εάν κάποιος θεωρεί ότι η κυβερνητική πλειοψηφία πάει να συγκαλύψει, το πόρισμα της αντιπολίτευσης δεν αποκαλύπτει. Διότι ακριβώς το ότι υπάρχουν περισσότερα πορίσματα δίνει τη δυνατότητα σε όλους να δουν μια ευρύτατη προσέγγιση για το ζήτημα των ευθυνών. Για να προλάβω την προπαγάνδα του Μητσοτάκη, αποκλείεται να μιλήσουν για τα Τέμπη. Η εξεταστική τους λέει δεν έγινε τίποτα εκεί πέρα. Όλη η χώρα κάτι βλέπει. Ο Άριος Παύλος λέει πήγαινε στην εκκλησία και εκείνο λέει ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Αυτό λέγεται gaslighting. Όταν έχεις προπαγάνδα, επιρροή στη δικαιοσύνη και χρήμα ως αρμούσης εξουσίας, αυτό γίνεται. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κάλεσε την αντιπολίτευση, αν επιμένει στην απόδοση ποινικών ευθυνών σε πολιτικά πρόσωπα, να καταθέσει αίτημα για προανακριτική επιτροπή, δηλώνοντας πως πρώτος εκείνος θέλει να μάθει όλη την αλήθεια. Ο πρώτος από όλους τους Έλληνες που θέλει την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας για αυτή την ανίποτη τραγωδία, για αυτό το τραγικό δυστύχημα, είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αυτό διακατέχει όλη τη Νέα Δημοκρατία. Προηγούνται βέβαια οι συγγενείς των θυμάτων, στους οποίους οφείλουμε να τους πούμε την αλήθεια. Εκεί σκύβουμε το κεφάλι και δεν μιλάμε, αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Θα έρθει η μήνυση των θυμάτων. Αυτούς για τους οποίους ομνίεται ότι χρειάζεται με βουβό πόνο και σκύβεται ταπεινά το κεφάλι. Θα έρθει η μήνυση στη Βουλή. Εάν ζητηθεί η άρση της ασυλίας του κυρίου Καραμανλή, θα συνηγορήσετε? Η μήνυση των θυμάτων ανοίγει ένα δρόμο που δεν μπορεί να οδηγήσει σε προανακριτική. Ανοίγει τον μόνο δρόμο. Γιατί το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας, που είναι μια μαύρη κοιλίδα στην ιστορία του κοινοβουλευτισμού. Αυτός ο θεσμός των εξεταστικών και των προανακριτικών έχει ευτελιστεί. Τουλάχιστον αν φτάναμε στα 2 πορίσματα, κυβέρνηση αντιπολίτευση, θα διευκολυνόταν και η εισαγγελική αρχή, παίρνοντας το πόρισμα της ενιαίας αντιπολίτευσης. Τώρα κάθε κόμμα λέει τα δικά του. Ψηλά κρατά τους τόνους της αντιπαράθεσης με τον Πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μπελόπουλος. Γιατί αυτό που με ενοχλεί δεν είναι το ψέμα του, αλλά η επιμονή στο ψέμα. Αυτό είναι το χειρότερο. Διότι ο ανόητος επιμένει στο ψέμα. Και εδώ πρόκειται περί πολιτικής ανοησίας. Αυτό εδώ πώς λέγεται την τέταρτη μέρα? Μπάζωμα δεν λέγεται?